Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αρνουφίας, αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες, πήρα το λόγο για να τοποθετηθώ και να σας απευθύνω κάποια ερωτήματα για τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελέστηκε στην παραποτάμια περιοχή του Μαυροπόταμου, στην περιοχή Δασάκη Αηδαίας, με την αποψήλωση του αρσιλίου και την απογύμνωση του φυσικού τοπίου. Θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα έτσι όπως τα έζησα στις τελευταίες ημέρες, μιας και είμαι άμεσα εμπλεκόμενη. Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι. Θα ήθελα να αναφερθώ. Ακούγεται. Ωραία. Θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα έτσι όπως τα έζησα τις τελευταίες ημέρες, μιας και είμαι άμεσα εμπλεκόμενη με την εξέλιξη των πραγμάτων. Στις 7 Ιανουαρίου 2017 το απόγευμα, έλαβα πλήθος τηλεφωνημάτων από κατοίκους της περιοχής ότι κάποιοι είναι μέσα στο δασάκι, μέσα στο ποτάμι και κόβουν δέντρα. Μέχρι τότε δεν ήξερα τι συμβαίνει. Την επόμενη μέρα το πρωί πήρα κάποια τηλεφωνήματα για να ενημερωθώ και στο Δήμο και στο Δασαρχείο και δεν πήρα σαφή απάντηση. Την ίδια μέρα το μεσημέρι πήγα στο σημείο επιτόπου, είδα ότι δεν υπήρχε καμία επιτήρηση από κανέναν και πήρα τηλέφωνο στο Δασαρχείο. Ενημερώθηκα ότι όντως το δασαρχείο πήγαινε να επιβλέψει την κατάσταση. Την επόμενη μέρα όμως, ήθελα να παρατηρήσω ότι την ημέρα 8 Νοεμβρίου που συνέχιζα και κόβανε, έβρεχε καταρακτοδός. Κόβανε με μανία, ενώ έβρεχε. Θεώρησα εγώ ότι θα είχαν σταματήσει. Την επόμενη μέρα όμως συνεχιζόταν. Εκεί πέρα υπήρχαν αλυσοπρίωνα, μεγάλα φορτηγά, γερανοί. Μεγάλα συνεργεία και γινόντουσαν όλα πολύ οργανωμένα και πολύ γρήγορα, όμως χωρίς καμία επιστασία. Πήρα τηλέφωνο πάλι και σε κάποιους αντιδημάρχους, πήρα τηλέφωνο στο Δασαρχείο, από το Δήμο μου είπαν ότι υπεύθυνο είναι το Δασαρχείο, το Δασαρχείο μου είπε ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμος, ξαναπήρα στο Δήμο μου είπαν ότι είναι η τοπική κοινότητα. Συνάντησα στο Δασάκι, επιτόπου και τον πρόεδρο της κοινότητας, του ανέφερα τους προβληματισμούς μου, του είπα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άδεια γι' αυτό, προσέξτε τι κόβετε, γιατί μπορεί να βρεθείτε μπλεγμένοι. Όταν είδα ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση να σταματήσει όλο αυτό το γεγονός, παρά τα τηλεφωνήματα που είχα κάνει και στο Δήμο και στο Δασαρχείο, έστειλα μια επιστολή, την οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τη διαβάσω. Την οποία κοινοποίησα στο Δήμο, στο Αστυνομικό Τμήμα Αηδαίας και στην Εισαγγελία Έδεσας. Θέμα. Καταστροφή παράκτιας περιοχής του ποταμού. Ξέρω ότι είναι παρόχθη, αλλά τη στιγμή που το έγραφα, προσπάθησα να το κάνω γρήγορα για να σταματήσει η καταστροφή. Παρακαλώ, ενημερώστε με υπεύθυνα και εγγράφως για την πρόσφατη καταστροφή στην παράκτια περιοχή του ποταμού, πίσω από την περιοχή Δασάκη Αηδαίας, και κατά μήκος όλου του περιβάλλοντα παραποτάμιου χώρου. Αυτή τη στιγμή συνεργεία υλοτόμων αποψηλώνουν την περιοχή, κόβοντας αλόγιστα δέντρα χωρίς καμιά επίβλεψη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα οικολογικής καταστροφής, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, το δημόσιο δρόμο και περιουσίες κατοίκων της περιοχής. Ενημερώθηκα τόσο από άτομα του Δήμου Αρνουφίας, όσο και από το Δασαρχείο Αηδαίας προφορικά, ότι ο Δήμος ζήτησε άδεια από το Δασαρχείο για να καθαριστεί η κήτη του ποταμού από δέντρα και κλαδιά. Η άδεια, όπως ενημερώθηκα προφορικά πάντα, δόθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Αηδαίας ώστε να προχωρήσει το καθαρισμό της κήτης. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική επίβλεψη του έργου, ώστε αυτή τη στιγμή να γεννάται ζήτημα για τη δημόσια υγεία των κατοίκων και ολικής οικολογικής καταστροφής της Πανίδας και της Κλωρίδας, αφού αποψηλώθηκε η περιοχή από τα γύρω δέντρα που υπήρχαν στην περιοχή για αιώνες. Ενώ η κήτη έχει γεμίσει κλαδιά και απορρίμματα. Εφιστώ την προσοχή σας για τυχόν επιπτώσεις στην περιοχή σε περίπτωση πλημμύρας και διάβρωσης του εδάφους και του υπεδάφους. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σε 5 λεπτά και χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης, κόβονται δέντρα που χρειάζεται δεκάδες χρόνια για να μεγαλώσουν. Αναζητώ τον υπεύθυνο της τεράστιας αυτής καταστροφής, ώστε η υπόθεση να έρθει στη δικαιοσύνη.
Τη γη την παραλάβαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να την παραδώσουμε στους απογόνους μας. Η συγκυρία μιας συγκεκριμένης πολιτικής δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπονομεύει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Και με τι πρόσχημα και με ποιο κόστος. Αναλογιστείτε το βάρος των πράξεων ή των παραλήψεών σας και βοηθήστε ώστε να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Με εκτίμηση Αβάρη Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος Αλμοπίας. Αυτή ήταν η επιστολή μου. Συνάντησα την ίδια ημέρα, 9 Νοεμβρίου, το απόγευμα, μαζί με τον κύριο Ασβεστόπουλο, συναντήσαμε και τον Δασάρχη. Ο Δασάρχης μας έδωσε τα έγγραφα της αλληλογραφίας του Δήμου και του Δασαρχείου και μας είπε προφορικά, την επόμενη βέβαια πήρα και την απάντηση του εγγράφος, ότι αρμόδια υπηρεσία για τα παιδινά ποτάμια και ρέματα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή το Δασαρχείο δεν είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε επέμβαση και το Δασαρχείο δεν είναι αρμόδιο, μας έγραψε για οποιαδήποτε επέμβαση εντός των παιδινών ποταμών, παρόλα αυτά, μας είπε ο Δασάρχης, ότι δεν φέραν κάποια αντίρρηση. Ανάμεσα στα έγγραφα που μας έδωσε ο Δασάρχης, μας έδωσε και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, η οποία στο διατακτικό της αποφασίζει ομόφωνα, είναι υπογεγραμμένη 1 Νοεμβρίου του 2017, μιλάμε για το 17 και όχι για το 15 τα προηγούμενα έγγραφα, αποφασίζει ομόφωνα, προτείνεται να γίνει άμεσα ο καθαρισμός κοπής κλαδιών εντός και κατέρωθεν της κήτης του ποταμού, ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή ροή των υδάτων. Η παρούσα, η οποία έλαβε αριθμό 43-2017, να κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Έχει σημασία να προσέξουμε λίγο ότι λέει η απόφαση 43 του Τοπικού Συμβουλίου. Μιλάει για κοπή κλαδιών, καθαρισμό και κοπή κλαδιών. Δεν αναφέρει και δέντρο. Μόνο για κλαδιά. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος Ασβεστόπουλος έχουμε αποδείξει με την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σεβόμαστε τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Και επικαλούμαστε πάντα την σύμφωνη γνώμη για τις ενέργειες του Δήμου που άκουν της δικαιοδοσίας τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως, της αποψήλωσης το δέντρο του Αρσιλίου, τόσο στην παραποτάμια περιοχή, όσο και στο γνωστό σε εμάς τους αρδαιώτες σαν νησάκι, κάποιοι δεν σεβάστηκαν την απόφαση 43 του 2017 του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αριδαίας, που έκανε λόγο για καθαρισμό της κήτης και κοπή κλαδιών μόνο. Μιλήσατε, κύριε Δήμαρχε, για την πλημμυρικό έργο, χωρίς κάποια τεχνική μελέτη, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς να έχει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς επίβλεψη, χωρίς υπεύθυνο, χωρίς αίσθηση ευθύνης. Στις 21 Δεκάτου 2017 έλαβα και την απάντησή σας, η οποία είναι καθαρά διοικητική, υπηρεσιακή, χωρίς ίχνος περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας. Εμείς μιλάμε για δασάκι και δέντρα, κύριε Δήμαρχε, και εσείς αναφέρεστε σε ποτάμι και καυσόξυλα. Έτσι απλά, αποπλέκοντας τους εαυτούς σας από την ουσία του πράγματος. Στην ουσία, η περιοχή αποτελούσε ένα φυσικό πνεύμονα για την ευρύτερη περιοχή της Αριδαίας, με μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας. Ωστόσο, παρόλο που υπήρχε και ο χώρος και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία πόλων έλξης αναψυχής και πολιτισμού για τους ντόπους και για τους επισκέπτες, η ελλειπής οργάνωση και αδιαφορία σας οδήγησαν στο να χαθεί η δυναμική της τοπικής φύσης, που θα μπορούσε να βγάλει το δασάκι από την απαξίωση και την εγκατάλειψη χρόνων και να δημιουργήσει ένα πάρκο το οποίο θα μπορεί να συνδυάζει ένα ευχάριστο περίπατο στο ολιπέρχο τοπίο της περιοχής με την ταυτόχρονη υποστήριξη χρήσεων που έχει ανάγκη ο τοπικός πληθυσμός αλλά και επισκέπτες. Εξάλλου, αν στο Wikipedia πληκτρολογήσετε Αριδαία, οι μόνες φωτογραφίες που θα δείτε, μια στιγμή, είναι το ποτάμι από το δασάκι, είναι το δασάκι και το ποτάμι με τη γέφυρα. Το έχω κάπου εδώ, μια στιγμή να σας το δείξω. Το Wikipedia
Οι μόνες φωτογραφίες, η αριδαία στο χάρτη και οι μόνες φωτογραφίες που υπάρχουν στο Wikipedia είναι το ποτάμι, όπως υπήρχε με τα δέντρα, η γέφυρα και η παιδική χαρά στο δασάκι. Κόπηκαν δέντρα που δεν εμπόδιζαν τη ροή του νερού. Κόπηκαν πλατάνια που δεν εμπόδιζαν τη ροή του νερού. Η εικόνα σήμερα μιλάει από μόνη της. Πλήρη απαξίωση, καταστροφή πλήρης σε ό,τι με τα χρόνια η φύση δημιούργησε. Και μια γέφυρα στο Λίδι που κατασκευάστηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου, το 1932, ιστορική σημασία για την Αριδαία, γιατί δεν έχουμε παλιά πράγματα, παλιά κτίρια, δεν έχουμε μνημεία στην Αριδαία. Βεβηλωμένη και βαμμένη κίτρινη, χωρίς κάποια σχετική σπουδή, χωρίς τεχνική μελέτη. Μάρτυρας της θητείας σας στο ανώτερο αξίωμα του Δήμου μας. Έτσι θέλετε να σας θυμόμαστε, κύριε Δήμαρχε, εμείς οι πολίτες της Αριδαίας, ως τον Δήμαρχο που κατέστρεψε στο δασάκι. Κύριε Δήμαρχε, ας κάνουμε μια υπόθεση. Έστω ότι δεν ήσασταν εσείς που καταστρέψατε το δασάκι. Ήσασταν όμως εσείς που δεν καταφέρετε να αποτρέψετε την καταστροφή. Το ζήτημα, ως γνωστόν, βρίσκεται ήδη στη δικαιοσύνη. Περιμένουμε να αποφανθεί. Ωστόσο, εσείς θα μπορούσατε, αν θέλετε, αντί να εισχωρήσουμε σε μια πολεμική αντιπαραθέσεων, να δούμε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση και να συζητήσουμε πλέον για αποκατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.